Η μαζικότητα της σημερινής κινητοποίησης, νιώθουμε ότι δικαιώνεται η πρωτοβουλία που πήραμε για ένα μεγάλο πανκαλλιτεχνικό συλλαλητήριο στις αρχές του Σεπτέμβρη. Στόχος μας είναι η τραγική κατάσταση που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία στον κλάδο μας να μην μετατραπεί σε απογοήτευση, φόβο, απόγνωση. Αντίθετα, να γίνει οργή, διεκδίκηση, απόφαση οργάνωσης. Αυτά είναι τα όπλα μας απέναντι στο κοινό σχέδιο κυβέρνησης και μεγάλης εργοδοσίας. Γιατί πρέπει να είναι καθαρό ότι και συγκεκριμένο σχέδιο έχουν, αλλά και ότι αυτό το σχέδιο υλοποιείται εδώ και χρόνια και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 37 παραδείγματα αυτού του σχεδίου αποτελούν το πρόσφατο νομοσχέδιο για το Ακροπόλ, το οποίο ήταν στα συρτάρια του Σέτμου από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο νόμος για το ΕΚΟΜΕ που τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Και με την πρόσφατη τροπολογία για το οπτικοακουστικό. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού σε επίσημο ΦΕΚ για το θέατρο προβλέπει μισθούς 300 με 500 ευρώ, ενώ βάζει σαν προϋπόθεση της χρηματοδότησης και την παραχώρηση του πνευματικού και συγγενικού δικαιώματος. Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν το έδαφος ώστε οι επενδύσεις στο σύγχρονο πολιτισμό να εξασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερο κέρδος στο μεγάλο επιχειρηματία, ενώ ο μικρός επαγγελματίας, ο μισθωτός, να επιβιώνει σε ένα κυνήγι της εποχιακής δουλειάς με ακόμα μικρότερα εισοδήματα, με ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια. Αυτό το σχέδιο θέλει να περάσει η κυβέρνηση μέσα και από το μικρό των καλλιτεχνών. Ένα εργαλείο που στόχο έχει να λειτουργήσει σαν κόφτης όσων περισσεύουν στις δύσκολες μέρες που έρχονται, όχι μόνο λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αλλά κυρίως της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην οποία είμαστε ήδη. Χρέος όλων των σωματείων να αποκαλύψουν αυτές τις επιδιώξεις που κρύβονται πίσω από το Μητρό. Μπροστά στο κρίσιμο αίτημα που βάζουμε τα σωματεία του θεάματος ακροάματος για την εξασφάλιση της επιβίωσης όλων μας, δημιουργών, καλλιτεχνών, εργαζομένων, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, βρίσκουμε παντού συμπαραστάτες. Πρώτα η εργοδοσία των μεγάλων νυχτερινών κέντρων φτιάχνει επιτροπές. Μάθαμε και για επιτροπές εργαζομένων σε νυχτερινά κέντρα για να οργανώσουν συλλαλητήριο στο Σύνταγμα υπό την προστασία φουσκωτών και υπόδικων στελεχών της Χρυσής Αυγής για να διεκδικήσουμε δουλειά, όχι βέβαια με δικαιώματα όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Αντίστοιχα, οι ενώσεις των καταστημάτων του επισυντισμού καλούν σε κλείσιμο των μαγαζιών τους, χαιρετίζοντας τα σωματεία των εργαζομένων. Ζητώντας βέβαια συγχρόνως να λειτουργούν χωρίς να πληρώνουν συγγενικό και πνευματικό δικαίωμα. Η θεατρική παραγωγή που τώρα έφτιαξαν ένωση αγωνιούν για το ότι η κυβέρνηση δεν μας επιδοτεί και θέλουν να μας βοηθήσουν να την πείσουμε. Κάποιοι άλλοι εργοδότες μας κάνουν και υποδείξεις για το πώς πρέπει να εκπροσωπούμε τα μέλη μας, λέγοντάς μας ότι πιο αποτελεσματικό είναι να παλεύεις για τα δικαιώματα των λίγων εργαζόμενων που έχουν σταθερή εργασιακή σχέση, παρά για τα δικαιώματα των πολλών που δουλεύουν με κάθε λογής ελαστικές σχέσεις. Η κυβέρνηση μας λέει ότι είναι και θετικό που διοργανώνουμε κινητοποίηση, τη σημερινή μας κινητοποίηση, και είναι και μαζί μας και συγχρόνως μας στέλνει την αστυνομία για να περιορίσει τη διαδήλωσή μας. Αντίστοιχα και τα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης που μας έστειλε όλους τους καλλιτέχνες να πάρουμε σύνταξη στα 67 χρόνια, σήμερα αγωνιούν για την κατάστασή μας. Αν όλοι λοιπόν είναι μαζί μας, ποιος τελικά είναι απέναντί μας? Γιατί ζούμε σε αυτή την άσχημη και αβέβαιη κατάσταση? Μήπως γιατί υπάρχει ένα τελικά πολύ καλό σχέδιο επίθεση στα δικαιώματά μας? Μήπως επειδή το κοινό αυτό σχέδιο θυμίζει και αυτά που ζουν οι συνάδελφοί μας στην Ευρώπη σήμερα? Είμαστε ένα με τους τεχνικούς που βγήκανε στο δρόμο στην Αγγλία και αντίστοιχα με τους Γάλλους καλλιτέχνες που έκαναν το ίδιο. Με αυτούς έχουμε κοινά συμφέροντα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Η εργοδοσία δεν βάζει μπροστά τα αιτήματά μας, αλλά τα κέρδη τους. Κύρια αγωνία τους είναι αν θα περάσουν αυτή τη μεγάλη κρίση και βασική προϋπόθεση για να το πετύχουν είναι η κατάργηση και όσων δικαιωμάτων μας έχουν απομείνει. Η σημερινή κινητοποίηση μας δίνει αισιοδοξία για το ότι η συλλογική μας δράση και διεκδίκηση θα κάνει ένα μεγάλο βήμα παρά τις δυσκολίες. Όσο η οργάνωση και η διεκδίκηση θα ανεβαίνει, θα μπορούμε να κερδίσουμε, να ματαιώνουμε τις επιδιώξεις της κυβέρνησης και εργοδοσίας. Εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε σε συναγερμό, είμαστε αποφασισμένοι. Και αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που αναγκάστηκαν ήδη να βρουν μια άλλη δουλειά για να ζήσουν, και είναι πολλοί στο χώρο μας, αλλά και οι άνεργοι.
Δεν θυσιάζουμε τα μεροκάματα, την τέχνη μας, το επάγγελμά μας, τη ζωή μας, στο όνομα άλλης μία ακόμα κρίσης. Είμαστε παντού και η φωνή μας μεγαλώνει. Ο κάθε συνάδελφος που μπαίνει στη μάχη που έρχεται στα σωματεία μας είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα. Έχουμε μεγαλύτερη πείρα και θα τα καταφέρουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.